και εκεί χαλαρώνουν τα πράγματα. Αλλά αυτό συνοδεύεται με αύξηση κρουσμάτων. Γεια σου Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Ναι, τις τελευταίες μέρες τα πήγαινε πολύ καλά η Γερμανία και είχαμε μια συνεχή μείωση κάτω από 1.000 κρούσματα κάθε μέρα. Τώρα, μετά από πολλές μέρες, είναι η πρώτη φορά που μέσα σε 24 ώρες έχουμε πάνω από 1.000, 1.300 συγκεκριμένα σε σχέση με χθες, περισσότερα κρούσματα και 123 οι νεκροί από χθες, 165 ήταν την προηγούμενη μέρα. Παρόλα αυτά, εχθές ανακοινώθηκε η δεύτερη φάση χαλάρωσης των μέτρων. Η γενικότερη τάση είναι περαιτέρω άρση των μέτρων. Όλα γίνονται εντός του Μαΐου. Σας τα λέω πολύ έτσι συνοπτικά και επιγραμματικά. Εστιατόρια. Μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες ανοίγουν στα περισσότερα κρατήδια, φυσικά υπό τον όρο τήρησης των υγειονομικών στάνταρ. Καταστήματα από τη Δευτέρα ανοίγουν πλέον, μπορούν να ανοίγουν όλα, ωστόσο με συγκεκριμένο αριθμό πελατών βάση βέβαια των τετραγωνικών. Ξενοδοχεία επίσης στη Γερμανία ανοίγουν για τον εσωτερικό τουρισμό μέσα στις επόμενες εβδομάδες και το αργότερο στα τέλη του μηνός, ενώ τα σχολεία ανοίγουν επίσης σταδιακά εντός Μαΐου και το αργότερο μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Για τους φίλους του ποδοσφαίρου, θα πρέπει να πούμε ότι ξεκινά πάλι και το πρωτάθλημα εδώ στην Γερμανία και κλεισμένων των θυρών βέβαια, και οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται αυτή τη στιγμή είναι για το ποιος θα μεταδώσει. Ο στόχος είναι να μεταδοθούν από την δημόσια τηλεόραση ώστε να μην παρατηρηθούν φαινόμενα συνωστισμού έξω σε καφέ. Ακριβώς. Γεια σου Κώστα, ευχαριστούμε πολύ.